Λίγε ημέρε πριν από την επίσημη έναρξη τη λειτουργία του, το μαγειμένο δάσο στην καρδιά τη πόλη τη Καρδίτσα δέχθηκε την επίθεση βανδάλων, οι οποίοι κατέστρεψαν μέρο των κατασκευών, προκαλώντα την αγανάκτηση τη Δημοτική Αρχή. Οι δράσει είναι άτομα νεαρή ηλικία, όπω μαρτυρά, και το υλικό από τι κάμερε κοντινών καταστημάτων που έχουν στην διάθεση του οι αρχέ. Βεβαίω, αυτό είναι μια μελανή, θα έλεγα, ιστορία σε αυτέ τι εορταστικέ μέρε που έρχονται. Ε, καλό όλου του πολίτε τη Καρδίτσα να προστατεύσουν. Την περιουσία τους που είναι το θεματικό πάρκο και πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι, θα έλεγα εντό εισαγωγικών νεαροί, οι οποίοι πήγαν και βανδάλισαν τον θεματικό πάρκο πριν καν ανοίξει για τα μικρά παιδιά, για του μικρού μα φίλους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πιστεύω ότι τέτοιε ενέργειε καταδικάζονται και στυλιτεύονται από όλου μα και θα προσπαθήσουμε από εδώ και πέρα να προστατεύσουμε αυτή τη δημοτική περιουσία, την περιουσία των πολιτών για να γίνει επισκέψιμη και να μην ξαναβανδαλιστεί άλλη φορά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η δι δημιουργική ομάδα του Δήμου Καρδίτσα εργάζεται πυροτοδό για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να αποδώσει στην τοπική κοινωνία και στου επισκέπτε τη πόλη ένα ιδιαίτερο θεματικό πάρκο που θα μεταφέρει του επισκέπτε του στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν αρκετά δυσάρεστα φαινόμενα, περισσότερα από κάθε άλλη θα έλεγα. Ε, Παρ' όλα αυτά εμείς είμαστε εδώ, τα αντιμετωπίζουμε από όλους τους ανθρώπους του Δήμου, από εθελοντές και ευελπιστούμε, ε, μάλλον όχι ευελπιστούμε, είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι την Παρασκευή θα είναι όλα έτοιμα για όλον τον κόσμο. Η επίσημη πρεμιέρα του μαγεμένου δάσου στην Καρδίτσα θα γίνει την προσεχή Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου.